και όχι μόνο, και κάποιοι άλλοι φορείς. Εγώ ήθελα να σας πω λίγο, θα πω λίγο περισσότερα, με τη λογική να δείτε και εμείς πώς έχουμε κινηθεί όλο αυτό τον καιρό. Το πειραματικό λειτουργεί εδώ και 3 χρόνια και ήταν και τα παιδιά της πρώτης χρονιάς που αποφύτησαν δικαιούχοι στο να συνεχίσουν σε ένα πειραματικό λύκειο. Δεν είναι μόνο αυτά τα παιδιά που μπήκαν τώρα με την κλήρωση. Γιατί τότε και αυτά τα παιδιά επιλέξανε να παραμείνουν στο πειραματικό γυμνάσιο. Θα μπορούσαν να συνεχίσουν σε ένα άλλο γυμνάσιο της επιλογής τους. Επίσης να πω ότι εδώ μέσα είμαστε γονείς που έχουμε παιδιά και στο πειραματικό και σε άλλα σχολεία της πόλης. Οπότε δεν νομίζω ότι έχει κάποιο νόημα να είμαστε σε αντιπαράθεση. Εμείς τώρα εδώ και 1 χρόνο περίπου, 1,5 ίσως, προσπαθούσαμε, εφόσον ακούστηκε ότι η Εκκλησία παραχωρεί το συγκρότημα του Αγίου Ματθαίου για να γίνει πειραματικό λύκειο, προσπαθήσαμε να δούμε γιατί δεν γίνεται, γιατί δεν προχωράει αυτή η λύση. Δεν θα σας πω όλο το ιστορικό, φαίνεται ότι αυτοί που έπρεπε να το είχαν κάνει δεν ενήργησαν όπως έπρεπε, και ο Δήμος, κυρίως ο Δήμος, και ίσως λιγότερο η Μητρόπολη. Πάντως ήταν μια λύση η οποία ήταν εφικτή και θα μπορούσαμε τώρα να έχουμε εκεί πέρα ένα καινούριο λύκειο στην πόλη μας. Εφόσον είδαμε ότι δεν προχωράει αυτή η λύση, ξανακινήσαμε το θέμα εμείς σαν Σύλλογος Γονέων, που όπως είπε και ο κύριος Μπροκαλάκης, εμείς εδώ δεν είμαστε για να αποφασίζουμε πού θα ιδρύονται σχολεία και αν θα ιδρύονται και πού θα φιλοξενούνται. Είμαστε Σύλλογοι Γονέων και έπρεπε να χαιρετίζουμε κάθε καινούριο σχολείο που ιδρύεται. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή αυτοί που έπρεπε να κάνουν αυτά, οι αρμόδιοι, δεν λειτουργούν όπως πρέπει, σύμφωνα με τις δικές τους αρμοδιότητες, ανακοινήσαμε εμείς το θέμα σαν Σύλλογος Γονέων του Πειραματικού Γυμνασίου και αρχικά φέτος το Σεπτέμβριο μάθαμε ότι υπάρχει μια άρνηση από τον κύριο, από τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας να κάνει πειραματικό λύκειο. Γιατί τα πειραματικά λύκεια δημιουργούνται ή με αίτημα του Διευθυντή του συγκεκριμένου λυκείου ή με απόφαση του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας. Αυτοί είναι οι 2 τρόποι που ορίζει ο νόμος. Επισκεφθήκαμε λοιπόν εμείς τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας, σύσσωμο το ΔΣ του πειραματικού, ο οποίος στη συνάντηση που είχαμε μας είπε ότι εγώ δεν ήθελα, αλλά θέλω τελικά και θα προσπαθήσω να γίνει ένα πειραματικό λύκειο, να ιδρυθεί λύκειο καταρχάς, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει πειραματικό λύκειο, δεν έχει ιδρυθεί καν, ούτε στα χαρτιά, και στη συνέχεια που θα λειτουργήσει. Εκεί εμείς θέλαμε να βγάλουμε μία ανακοίνωση σαν Σύλλογος Γονέων προς όλους τους αρμόδιους και ζητήσαμε από τον κύριο Αμπελά να μας πει πώς θα στηρίξουμε και τη δική του προσπάθεια να φτιάξει ένα πειραματικό λύκειο. Να πούμε ότι να γίνει ένα υφιστάμενο, να πούμε κάτι άλλο, και μας είπε ότι ναι, να πείτε να γίνει ένα υφιστάμενο, γιατί έτσι θα βοηθήσετε και εμένα στην προσπάθεια που θα κάνω προς τα έξω. Και βγάλαμε αυτή την ανακοίνωση τότε, αρχές Οκτώβρη, που λέγαμε ότι φυσικά ζητάμε πειραματικό λύκειο από τους αρμόδιους και να γίνει μετατροπή μιας εν λειτουργία δομής. Έτσι το είχα. Προχωρώντας όμως στις συζητήσεις, και επειδή τα κτίρια είναι αρμοδιότητας του Δήμου και επειδή παρεμβαίνει και η αρχαιολογία εκεί, η οποία είπε ότι δεν γίνεται να μπουν κοντέινερ στο χώρο του πειραματικού, γιατί είναι ιστορικό κτίριο, γιατί είναι ιστορική περιοχή, δεν γίνεται. Προσπαθήσαμε και εμείς σαν σύλλογος να βρούμε άλλες λύσεις. Προτείναμε λοιπόν στον Δήμο, εμείς το προτείναμε, να γίνει το Δημαρχείο Νέας Κηδονίας. Δεν πήγαμε να προτείνουμε να γίνει το πρώτο λύκειο, ούτε το δεύτερο λύκειο. Όχι μόνο σαν Ντουσού, όλος ο Σύλλογος Γονέων, σύσσωμος. Μετά από Γενική Συνέλευση. Μετά από Γενική Συνέλευση, σωστά. Διορθώσαμε λίγο το. Ναι. Εδώ αρχικά ουσιαστικά πει στην ανακοίνωση. Στην ανακοίνωση και μετά από συνένεση του κυρίου Αμπελά, είχαμε βγάλει στις αρχές Οκτώβρη την ανακοίνωση αυτή, ναι. Σας απαντώ τώρα. Ας μην κάνουμε διάλογο, αλλά θα σας απαντήσω τώρα. Τοποθέτηση κάνει για να ολοκληρώσει τη θέση. Είχαμε βγάλει αυτή την ανακοίνωση και στη συνέχεια, εφόσον έγινε η αντίδραση και από το 5ο Γυμνάσιο και το 1ο Λύκειο, κάναμε Γενική Συνέλευση.
και είδαμε και εμείς λάβαμε υπόψη της αντιδράσης των γονιών και είπαμε να μην θίξουμε κανένα λύκειο υφιστάμενο, όμως θέλουμε μια λύση. Και είπαμε προς όλους τους αρμόδιους, βρείτε μια λύση. Αυτό είναι μια δεύτερη ανακοίνωση που βγάλαμε κατόπιν Γενικής Συνέλευσης και την έχουμε δημοσιεύσει κιόλας. Σε όλο αυτό το διάστημα, λοιπόν, εμείς σαν Σύλλογος Γονέων ψάχνουμε να βρούμε μία λύση εκτός των υφιστάμενων ηλικίων. Ναι, είτε αυνία στο Δημαρχείο που εμείς το προτείναμε, είτε πάλι είχαμε προτείνει πέρυσι ένα κτίριο του ΕΛΜΕΠΑ που μάθαμε ότι κάποια τμήματα έχουν κλείσει από το ΕΛΜΕΠΑ, είτε όποιο άλλο κτίριο. Ο Δήμος δεν είχε να προτείνει τίποτα. Ο Δήμος έλεγε, εγώ δεν ξέρω, αν ξέρετε εσείς κανένα κτίριο, πείτε μας. Αυτός ήταν ο διάλογος με τον Δήμο. Και εντάξει, βέβαια, συζητήσαμε και άλλα αρκετά θέματα πιο διαδικαστικά. Θέλω να ξανασάν Δέλτα Σίγμα, επιτακτικά και με την παρουσία μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν να βρεθεί ένα κτίριο για να φιλοξενηθούν τα παιδιά του Πειραματικού Γυμνασίου. Ένα νέο κτίριο. Και μια ξεκάθαρη απάντηση, αν η πόλη θέλει ένα καινούριο λύκειο, αν χρειάζεται. Γιατί όταν λέγαμε ότι δεν χωράνε και δικαίως τα παιδιά ενός λυκείου που θα φύγει από την περιοχή του να πάνε σε άλλα λύκεια, όταν ρωτούσαμε εμείς τα παιδιά του Πειραματικού Γυμνασίου χωράνε στα άλλα λύκεια, μας λέγανε χωράνε, φυσικά χωράνε, δεν χρειάζεται να γίνει νέο λύκειο. Άρα πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε ή δεν θέλουμε ένα ακόμα λύκειο στην πόλη. Εγώ προσωπικά καταλαβαίνω ότι θέλει πολύ ένα καινούργιο λύκειο. Για να μην μακρηγορώ και θα μπορούμε να απαντήσουμε και σε άλλα ερωτήματα όλων σας αργότερα, εμείς σαν επίσημα, σαν Δέλτα Σίγμα, σαν Σύλλογος Γονέων του Πειραματικού, απαιτούμε να γίνει να ιδρυθεί καταρχάς ένα πειραματικό λύκειο, να βρεθεί χώρος να στεγαστούμε, χωρίς αυτός ο χώρος, χωρίς να φύγονται τα λύκεια της τα υπάρχοντα εν λειτουργία λύκεια της πόλης. Σε αυτό σας θέλουμε όλους μαζί μας να μας συμπαρασταθείτε, να το διεκδικήσουμε και θέλω να πιστεύω ότι αν και είμαστε στο και πέντε θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε. Και το κονδύλιο έχει βγει. Αν δεν σπέρεται, έχει βγει πριν 2 χρόνια κοντά. Έχει εγκριθεί και υπάρχει διαθέσιμη. Το συζητώ.